Κύριε Παπαναστάση, πείτε μου κάτι. Είδα σήμερα μία κινητοποίηση. Θα ήθελα να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο της παιδείας, το οποίο εσείς το έχετε κατακρίνει έντονα ως κομμουνιστικό κόμμα. Γιατί? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο σήμερα, mm-hmm. το οποίο είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο, και αυτό το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Και η κυβέρνηση αυτό το έκανε τη στιγμή που όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι φοιτητές, οι γονείς, οι μαθητές, λένε εδώ και μέρες, διεκδικούν και το διεκδικούν με πάρα πολλούς τρόπους και έντονα να μην κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα, βέβαια, γεννιέται η απορία γιατί από πλευράς κυβέρνησης τέτοια πρεμούρα. Και μάλιστα τη στιγμή που δεν έχει λύσει η κυβέρνηση, δεν έχουν λυθεί μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση, όπως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλη γκάμα αυτών των προβλημάτων. Και μάλιστα τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν στηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και δεν βοηθάει, αν θέλετε, και τους μαθητές με μέσα υποστήριξης για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μαθησιακό τους έργο. Και βέβαια εδώ πέρα θα μας πει η κυβέρνηση, αν θέλετε, σαν αντίλογος, ότι από την πλευρά της αυτή έτσι θεωρεί με αυτόν τον τρόπο ότι βελτιώνει τις εκπαιδευτικές συνθήκες στο σχολείο. Ότι έτσι αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση και μάλιστα μέσα σε συνθήκες που δημιουργεί αυτή η πανδημία που βιώνει ο ελληνικός λαός. Το θέμα ποιο είναι? Ότι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, αυξάνοντας τον αριθμό ανατάξεις στο Δημοτικό και στον Υπουργείο και στον Υπηαγωγείο, έτσι θεωρεί ότι να βαθμίζει την παιδεία. Προφανώς άλλο συμβαίνει, και αυτό ο λαός το αντιλαμβάνεται, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια, αν θέλετε, μια προσπάθεια εξαπάτησης κοροϊδίας. Δηλαδή δεν έφτανε στη λαϊκή οικογένεια και στα παιδιά της ο εξεταστικός φόρτος που είχαν σε ένα λύκειο, το οποίο εμείς το λέμε λύκειο αρένα, που ο ανταγωνισμός είναι πραγματικά απάνθρωπος. Δεν έφτανε ότι αυτές οι λαϊκές οικογένειες, οι εργατικές οικογένειες, βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ξέχασε βέβαια αυτό το θέμα να το λύσει ο κύριος Γαβρόβλου. Και επειδή δεν το έλυσε ο κύριος Γαβρόβλου, αντιλαμβανόμαστε ότι το άφησε να το λύσει η κυρία Κεραμέως. Και τα λέω αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, ηρωνικά. Τώρα, από πού και ως πού, για παράδειγμα, η Τράπεζα Θεμάτων με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις... Μην το πιάσουμε άρθρο-άρθρο, κύριε Παπαναστάση μου. Είναι όλα τα θέματα τα οποία ζήσαμε. Σήμερα τα είδαμε. Γενικά αντιλαμβάνεστε ότι κατεβαίνει ένα νομοσχέδιο, καταθέτει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο σήμερα, το οποίο πραγματικά... δεν έχει καμία προϋπόθεση να διευθετήσει τα προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά θα διορισθούν, θα αυξηθούν. Δεν υπάρχουν επίγοντα θέματα. Αυτά λύνονται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την εξεταστική περίοδο και αυτά που είναι τα τρέχοντα λόγω της καραντίνας. Επομένως, στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν τα επίγοντα. Υπάρχουν τα διαχρονικά θέματα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, όπως προείπα, ότι κατατίθεται ένα σοβαρό νομοσχέδιο. Ακριβώς γι' αυτό το ρωτάω, αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχουν επίγοντα θέματα. Που δεν υπάρχει, αν θέλετε, και η δυνατότητα να αναδειχθούν αυτά τα προβλήματα. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος κοιτάζουμε ποια είναι τα προβλήματα που πραγματικά αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν τις οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά σε αυτές τις μαθησιακές βαθμίδες, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Είναι άλλα τα προβλήματα της παιδείας τα οποία θα έπρεπε να προτάξει η κυβέρνηση για να φτάσει σε κάποια στιγμή αργότερα, αν θέλετε, να μπουν και θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Δηλαδή είναι άκερα. Άκερη η κατάθεση αυτών των προβλημάτων, και πέρα από άκερη, φυσικά είπαμε να μην μπούμε τώρα γιατί είναι και ο χρόνος τέτοιο σε άρθρο-άρθρο, δεν λύνουν και τα συγκεκριμένα προβλήματα. Μπορώ να ρωτήσω? Εννοείται, κάτι. Σε σένα θα ερχόμουν, Μαρίνα μου. Εάν πιστεύετε ότι οι πολλές εξετάσεις που μπαίνουν μέσα από το νομοσχέδιο, καθώς και ο ηλικιακός περιορισμός που τίθεται στα παιδιά που θέλουν να πάνε στα ΕΠΑΛ, εάν αυτά τα δύο σε συνδυασμό είναι μέτρα που οθούν
τα παιδιά να στραφούν στα ιδιωτικά επαγγελματικά κέντρα, στα περίφημα ΙΕΚ ή στα φροντιστήρια λόγω των πολλών εξετάσεων. Κοιτάξτε, ο θεσμός των φροντιστηρίων είναι πολύ επίκαιρος. Και είναι επίκαιρος καθημερινά για τις οικογένειες, κυρίως της της ηλικιακής βαθμίδας γυμνασίου και ακόμη περισσότερο λυκείου. Είναι, αν θέλετε, μια παραπαιδεία η οποία αποτελεί μια διαρκή και τεράστια αιμορραγία σε χυμαζόμενες εργατικές οικογένειες που πλέον έχει καθιερωθεί. Τώρα, όσον αφορά αν θέλει τον προσανατολισμό που παίρνουν οι μαθητές μέσα από τα στοιχεία τα οποία είπατε, η παιδεία γενικά εδώ πέρα, και είναι μια θέση που εμείς την εκφράζουμε, δεν είναι μια παιδεία που αποσκοπεί στο να μορφώσει τη νεολαία μας. Είναι μια παιδεία η οποία την προετοιμάζει για να βγει στο μεροκάματο με συνθήκες, αν θέλετε, ελλιπούς γνώσεις και να είναι, αν θέλετε, και ένα εύκολο υλικό χειρισμού αργότερα από την εργοδοσία την οποία θα ενταχθεί. Άρα λοιπόν εκ προημίου και αυτά τα στοιχεία που είπατε εσείς συμπεριλαμβάνονται μέσα, δεν συνάδει η κατεύθυνση της παιδείας σε αυτό το οποίο εμείς βάζουμε σαν προϋπόθεση, να βγαίνουμε οι νέοι μας μορφωμένοι και αργότερα να μπορούν να κάνουν μια επιλογή στην επαγγελματική κατεύθυνση. Κύριε Παπαναστάρη, Μαρίνα μου, ήθελες να πεις κάτι? Ναι, αν θα δεχτούν ως κόμμα να συζητηθεί αυτό το νομοσχέδιο με την περιορισμένη σύνθεση στη Βουλή. Ή αν θα βάλουν βέτο, αν θα πούν κανονική σύνθεση. Κοιτάξτε, εμείς εκείνο το οποίο βάζουμε σαν κύρια προϋπόθεση σε κάθε αρτελετική πρόταση η οποία μπαίνει λόγω των επίκαιρων προβλημάτων εξαιτίας της πανδημίας είναι να δοθεί η δυνατότητα ούτως ώστε τα κόμματα να μπορέσουν χωρίς προβλήματα, χωρίς προσκόμματα να αναλύσουν και να εκθέσουν την πολιτική τους σε βάθος. Οι διαδικασίες και οι κοινοβουλευτικές τύπου fast track σε κάθε περίπτωση, είτε αυτές αφορούν την ολομέλεια, είτε αφορούν τη λειτουργία επιτροπών, μας βρίσκουν αντίθετος, γιατί κινούνται στην κατεύθυνση, αν θέλετε, ενός κουκουλώματος μιας διαδικασίας που βέβαια δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη εμείς, ούτε προβάλλουμε ότι αυτές οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες ρίχνουν φως ή αποκαλύπτουν το σύνολο των πλευρών των θεμάτων που εξετάζουμε. Τουλάχιστον να μπορέσουν τα κόμματα να εκφράσουν γενικά και αναλυτικά τις θέσεις. Ναι, γιατί αυτό που σας ρώτησε η συνάδελφός μας είναι σημαντικό, φανταζόμαστε, και για τη συνέχεια. Γιατί αν η κυβέρνηση φέρει και άλλο νομοσχέδιο μετά, επίσης σημαντικό, πάλι με τις ίδιες διαδικασίες, τότε ουσιαστικά χάνεται ο ρόλος της Βουλής. Και το λένε και άλλα κόμματα αυτό. Εμείς σαν κόμμα πραγματικά είμαστε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, σε επιφυλακή, ούτως ώστε να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια φήμωσης ή περιορισμού της δυνατότητας έκφρασης των θέσεων των κομμάτων. Κύριε Παπαναστάση, θα κάνω μια πολύ σύντομη ερώτηση και θέλω και μια σύντομη τελευταία απάντηση. Mm-hmm. Το εργασιακό αύριο, μετά την εκπεριτροπή σε εργασία και μετά τις αναστολές συμβάσεων, πώς το κρίνετε? Η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα αντικειμενικά που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη για τους εργαζόμενους. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα προετοιμάζει το έδαφος, η κρίση η οποία πλέον είναι παραδοκτό ότι θα έρθει, να τη φορτέσει και αυτή στις πλάτες των εργαζομένων, και αυτό με σκοπό να υποστεί τις λιγότερες δυνατές απώλειες, το μεγάλο κεφάλαιο, να θωρακιστεί η κερδοφορία του και σε συνέχεια να υπάρξει μια γρήγορη ανάκαμψη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα ο σχεδιασμός της κυβέρνησης βάζει τον λαό για πολλωστή φορά στην γωνία, να πληρώσει αυτό στην κρίση για να βγει στην επιφάνεια όσο είναι δυνατόν με μεγαλύτερη κερδοφορία το μεγάλο κεφάλαιο. Και αν θέλετε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει μια κρίση, ούτε μια αστική κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει αυτή την κρίση. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι είχαν μια αγωνία στις προηγούμενες κρίσεις. Πώς δηλαδή θα τη βγάλει καθαρή το κεφάλαιο και ας βουλιάξει ο λαός στα τάρτα. Μάλιστα, κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλημέρα σε εσάς και στους Να είστε καλά.